Τώρα εγώ, Ιορδάνη, θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτή η ρύθμιση είχε επανακατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ, έφερε και υπογραφές υπουργών και ξαφνικά αποφάσισαν να την αποσύρουν. Πέραν του οικονομικού σκέλους που είναι και εμφανές, φαίνεται να υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο. Ακριβώς. Και τι λέει το παρασκήνιο, Όλγα? Να σου πω ότι όλοι είχαμε αναγνωρίσει τότε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε κάποιες χαριστικές και πλουσιοπάροχες παροχές προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην μπλοκάρουν την πώληση της Ολυμπιακής. Όταν ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κάποιοι πίεζαν, κάποιοι ονειρεύτηκαν να βάλουν και άλλες κατηγορίες μέσα σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, τουλάχιστον όπως μάθαμε, να μπουν 250 αεροσυνοδοί που είχαν φύγει το 2002, τότε πήραν σύνταξη 1.100 ευρώ. Αν έμπαιναν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα έπαιρναν 1.800 ευρώ σύνταξη. Κόστος για το δημόσιο 130 εκατομμύρια. Τώρα, για να μην έχουμε αυταπάτες, αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει συνταξιούχους 40 και 42 ετών. Αυτοί θα φεύγανε με μία σύνταξη 2.500 με 3.000 ευρώ. Αν επιλέγαν το δημόσιο, θα πηγαίναν στο δημόσιο με τους μισθούς της Ολυμπιακής, όχι με το μισθούς του δημοσίου. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο, είχε εργαζόμενους σε εταιρείες φαντάσματα. Τη θυμάστε την εταιρεία Πάνθεων, τι φασαρία είχε γίνει? Εργαζόμενοι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτοί θα πηγαίνουν κατευθείαν στο δημόσιο. Ήταν εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου, θα πηγαίνουν στο δημόσιο. Όταν λοιπόν ήρθε αυτός ο οργανισμός στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί τα χρήματα αυτά θα τα πλήρωναν τα ταμεία, είδαν ότι είναι 800 εκατομμύρια έστω σε βάθος χρόνου. Και λένε οι υπουργοί, εδώ κάνουμε περικοπές. Κάνουμε τόσο μεγάλο αγώνα να κόψουμε. Δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο σε τέτοιες περιόδους να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Αυτό είναι το παρασκήνιο και γι' αυτό αποφασίσαν οι κύριοι Λοβέρδος, Παπακοσταντίνου και Ρέπας με πολιτική απόφαση, ενημερώσαν και τον Γιώργο Παπανδρέου και πήραν αυτή την πολιτική απόφαση. Δεν είναι πάντως πολύ συνηθισμένο, Παύλο, μια κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία, γιατί δεν την πίεσε κανένα. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να περάσει. Προφανώς. Να αποσύρει μια ρύθμιση που δεν περιλάμβανε μόνο γαλάζιες ρυθμίσεις, ρουσφέτια, όπως θα τα πούμε, αλλά και πράσινα. Ναι, είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στα κοινοβουλευτικά χρονικά που γίνεται αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο. Το αντίστοιχο, αν πάρει υπόψη μας και πώς χειρίστηκε την υπόθεση των ΣΤΑΣ. Είναι μια προσπάθεια, επί δικαίων και αδίκων βεβαίως, αλλά είναι μια προσπάθεια να δοθεί ένα σήμα ότι αυτά τελειώσανε. Ότι το κράτος δεν θα κάνει πια αυτού του είδους τις δουλειές, έστω και αν ωφελούνται δικά μας παιδιά ή παιδιά των αλωνών. Ακόμη και αν αδικούν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως έχουν κάνει συμφωνίες να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις ή θα έπρεπε να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις, είναι ένα πολύ σαφές δείγμα γραφής και δίνεται για δεύτερη φορά, επισημαίνω, μέσα στις 4 μήνες. Θεωρούμε όμως στο σημείο αυτό με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Τρέμη. Θέλετε να πείτε για την ρύθμιση αυτή η οποία αποσύρθηκε, φαντάζομαι? Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα, κυρία Τρέμη, για την αποκατάσταση της αλήθειας να πω ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Οι συμφωνίες με 18 συνδικάτα της πρώην Ολυμπιακής έγιναν πάνω στο τραπέζι και η τελική τους επικύρωση φέρει τις υπογραφές του κύριου Ρέπα, του κύριου Παπακοσταντίνου και του κύριου Λοβέρδου, που στις 19 Νοεμβρίου κατέθεσαν εκ νέου την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα στις 11 Δεκεμβρίου του 2009, με δελτίο τύπου του ο ίδιος ο κύριος Ρέπας επιβεβαίωνε τους εργαζόμενους ότι μετά από διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών έχει βρει τα χρήματα για να τους πληρώσει. Το κάτω από το τραπέζι, κύριε Στυλιανίδη, να σας το ρωτήσω, να μας πείτε δηλαδή. Παρέπεμπε στο αν υπήρξε συμφωνία με τους εργαζομένους, πάρτε αυτά και μην κάνετε φασαρία για να πουλήσουμε την Ολυμπιακή. Όχι, υπήρξε απόλυτη συμφωνία μετά από εξάμηνες διαπραγματεύσεις, ομόφωνη συμφωνία 18 συνδικάτων και της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων, με την επίσημη ηγεσία του Υπουργείου Άλλωστε, Μεταφορών. Τους τα τάξατε αυτά, τους τα δώσατε για να πουληθεί η Ολυμπιακή, αυτό σας ρωτώ. Η συμφωνία πώληση Ολυμπιακής ήταν ένα διπλό πακέτο. Το ένα ήταν με τον επενδυτή και το δεύτερο με τους εργαζόμενους, προκειμένου να μην βρεθούν στο δρόμο. Πάντως, κύριε Στυλιανίδη, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί έπρεπε διορισμένοι από τους ίδιους τους συνδικαλιστές στις ομοσπονδίες τους, εργαζόμενοι, να διοριστούν μετά στο δημόσιο και να μονιμοποιηθούν? Σας ομολογώ, δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Καψή, θα σας πω με τα λύπη μου το εξής, ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή διότι πετάει, σε αυτή τη συμφωνία, να το ακούσουν οι τηλεθεατές, υπήρξε η πρόβλεψη διορισμένοι από τους συνδικαλιστές, τα νύψια τους, τα ξαδέρφια τους, στις ομοσπονδίες, να μεταταγούν αυτό, μετά, λέει, στο όχι, δημόσιο και να μονιμοποιηθούν. Γιατί μου λέτε? Εγώ μιλώ για 2.100 συνταξιούχους, τους οποίους αποστερεί η απόφαση της κυβέρνησης τη δυνατότητα να πάρουν εφάπαξ, οι οποίοι είναι 2 μήνες απλήρωτοι και δεν ξέρουμε για πόσους μήνες ακόμα θα παραμείνουν απλήρωτοι. Αυτό προσβάλλει το σκληρό πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων και δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δεν τολμά να αναλάβει τις ευθύνες της. Λυπούμε πάρα πολύ
που δεν είχε το θάρρος η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να πει τις πραγματικές προθέσεις του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει πιο αντιεργασιακή πολιτική και μεγαλύτερη κοροϊδία για έναν εργασιακό κλάδο. Κύριε Στυλιανίδη, ότι αυτοί μας διευκόλυναν να αποκρατικοποιήσουμε την Ολυμπιακή. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση, κύριε Στυλιανίδη. Και την αξιοπιστία της χώρας για όποιον ξένο επενδυτή έρθει να συμμετέχει σε αποκρατικοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Στυλιανίδη.